Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε πολιτικά. Να συζητήσουμε πάλι για ευρωεκλογές. Πάλι για ευρωεκλογές. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΜέΡΑ25 ανατρεπτική οικολογική αριστερά. Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Κώστα Λαπαβίτσα. Είναι μαζί μας, υποψήφιος ευρωβουλευτής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί και θα τα πούμε. Και εμείς χαιρόμαστε που είστε εδώ μαζί μας και δεν μπορούμε βεβαίως να μην ξεκινήσουμε τη συζήτηση με δεδομένη την ταυτότητά σας. Από το κομμάτι της οικονομίας, κύριε Λαπαβίτσα. Είμαστε σε ένα κομβικό σημείο και σε αυτό το τομέα, σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, σωστά. Όχι μόνο πια τη χώρα, αλλά και την Ευρώπη γενικότερα. Έτσι ακριβώς. Τον άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει στη Βουλή. Δεν τον άκουσα. Δεν διάβασα με προσοχή την ομιλία του, αλλά τον άκουσα. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς ποια χώρα βλέπει, δεν καταλαβαίνω ακριβώς ποια οικονομία βλέπει. Βλέπει ορισμένα στοιχεία, δεν βλέπει άλλα. Μίλησε για σύγκληση και ανέφερε το ποσοστό των εξαγωγών ως προς το ΑΕΠ ως ένδειξη σύγκλησης. Δεν μετριέται έτσι σύγκληση. Σύγκληση μετριέται με βάση το ακαθάριστο εθνικό προϊόν κατά κεφαλήν. Δεν υπάρχει καμία σύγκληση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά κύριε Λαπαβίτσα, ο κύριος Μητσοτάκης, εντάξει, ο ίδιος δεν είναι οικονομολόγος. Δεν έχει στο επιτελείο του οικονομολόγου. Έχει, πώς δεν έχει. Αφού λοιπόν έχει και του τα γράφουν, δεν θα πρέπει να κάθεται για να λέει ότι έχουμε σύγκληση επειδή ανέβηκαν οι εξαγωγές. Διότι και τις εξαγωγές να δει κανείς, που όντως έχουν ανεβεί, και είναι θετικό πράγμα αυτό, το έλλειμμα του ισοζυγίου έχει μεγαλώσει. Δηλαδή μεγαλώνουν και οι εισαγωγές και μάλιστα μεγαλώνουν ταχύτερα. Μην κοιτάμε μόνο το ένα κομμάτι. Αλλά πέραν τούτου, η σύγκληση δεν μετριέται με τις εξαγωγές, μετριέται με το βιωτικό επίπεδο και με το εισόδημα. Εκεί δεν έχουμε καμία σύγκληση, να έχει υπόψη το ο κ. Μητσοτάκης. Και είπε και διάφορα άλλα, ότι ο πληθωρισμός μας λέει είναι λίγο πάνω από τον ευρωπαϊκό. Τώρα το λίγο πάνω, όταν είναι 3,5 το ένα και 2,5 το άλλο, είναι 50% πάνω, όπως καταλαβαίνετε. Το δει κανείς. Και δεύτερον, όταν δει κανείς τον πληθωρισμό στα τρόφιμα, που είναι αυτό που καίει τον καθημερινό άνθρωπο, δεν είναι μόνο μία μονάδα πάνω, είναι 5,5% ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Εκεί δηλαδή που ο κόσμος καίγεται πραγματικά. Αυτά θα πρέπει να μας πει. Είπε δηλαδή ορισμένα, αλλά τα παρουσίασε με τον πιο γλυκό τρόπο, όπως συχνά κάνει. Το οποίο δεν είναι και ο πιο καλύτερα ακριβής τρόπος. Ναι. Στο μεταξύ, εμείς ζούμε μια περίοδο χάριτος, θα λέγαμε, σε όλη την Ευρώπη, σε ό,τι αφορά την οικονομία, με δεδομένο ότι έχουμε αυτό το σύμφωνο σταθερότητας. Λέω πανδημίας, ας πούμε. Ναι. Το οποίο όμως σιγά-σιγά τελειώνει. Σωστά. Βεβαίως. Έχει ημερομηνία λήξεως αυτό. Βεβαίως. Είμαστε στη διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης. Θα δούμε τώρα τι μορφή θα πάρει αυτό. Προβλέπεται σκληρή η επαναδιαπραγμάτευση, αλλά είναι σίγουρο ότι η Ελλάδα θα κινηθεί ξανά προς την κατεύθυνση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Ακριβώς γι' αυτό ο κύριος Χατζηδάκης δεν μπορεί να ελαττώσει τον ΦΠΑ. Γιατί το ρωτήσανε γιατί δεν μπορεί να κατεβάσει το ΦΠΑ σε ορισμένα βασικά είδη, γιατί λέει δεν μπορεί να περάσει την μείωση στους καταναλωτές. Ελάτε τώρα. Δεν μπορεί να το κάνει γιατί έχει εξαφανιστεί ή εξαφανίζεται ο δημοσιονομικός χώρος ακριβώς επειδή πρέπει να περάσουμε σε διαδικασία. Ξανά περιστολής. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γιατί πήγε πολύ καλά η κυβέρνηση εκλογικά τα τελευταία 2-3 χρόνια. Γιατί είχαμε άρση των περιορισμών και των δημοσιονομικών και των νομισματικών. Ξαφνικά βρεθήκαμε να έχουμε άφθονο χρήμα. Και ο κ. Μητσοτάκης δανείστηκε 50 δισεκατομμύρια ευρώ και άρχισε να μοιράζει επιδόματα, να δίνει στήριξη κ.ο.κ. Και έτσι ευνοήθηκε από ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος και δημιούργησε και μια εικόνα. Επιδερμική σε άρα, κύριε Λαπαβίτσα, αυτή η επιδοματική πολιτική και τα περίφημα ΠΑΣ έτσι, που συζητιόνται. Άρα, για τη Νέα Δημοκρατία κυβερνητικά ήταν μια πολύ σωστή στρατηγική κομματικά, αν το πάρει κανείς. Δηλαδή, τη απέδωσε στην κάλπη. Όλη η Ευρώπη το έκανε αυτό. Δεν το έκανε μόνο ο κύριος Μητσοτάκης. Όταν χτυπήθηκε η κοινωνία από την πανδημία και η οικονομία από την πανδημία, κλείσανε τα καταστήματα, η εστίαση, τα ξέρετε όλα πολύ καλά αυτά. Όταν έγινε αυτό και είχαμε εκείνη την βαθύτατη συρρήκνωση, μεγάλες οικονομίες, αλλά και μικρότερες στην Ευρώπη και στην Αμερική, περάσαν σε μια πολιτική παροχής χρήματος. Έτσι έκανε και η δικιά μας. Είχαμε την άρση των περιορισμών και μπόρεσαν να το κάνει η ελληνική κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό τελείωσε. Και τώρα ξανά άρχισε να βγαίνει πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα λέει πρωτογενή πλεονάσματα, που σημαίνει περιστολή του δημοσιονομικού χώρου, θα τελειώσουν δηλαδή τα επιδόματα. Και δεύτερον, εμφανίστηκε ξανά το πραγματικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, που είναι πάρα πολύ χαμηλή ρυθμή ανάπτυξης. Δηλαδή η γρήγορη ανάπτυξη που είχαμε τώρα, με έναν τρόπο, είναι και τα απόνερα αυτής της πολιτικής. Τώρα εμφανίζεται ξανά η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα λέει χαμηλή ρυθμή.
Αυτό είναι. Τα λέει και ακρίβεια. Πολύ. Η ακρίβεια πάει. Τελικά υπάρχει μια πορεία στον πολίτη με αυτά. Γιατί είναι στη δημόσια σφαίρα, στην πολιτική, έντονα το πρόβλημα της ακρίβειας. Η Ευρώπη μπορεί να κάνει κάτι για την ακρίβεια στην Ελλάδα, για να το θέσουμε ρεαλιστικά, πρακτικά. Πέρα από την πρωτοβουλία Μητσοτάκη με την επιστολή, σε ρεαλιστική χειροπιαστή βάση, τίθεται κάτι δηλαδή για την Ευρώπη, μπορεί να κάνει κάτι για την ακρίβεια στην Ελλάδα, κύριε Λαπαβίτσα? Ο κύριος Μητσοτάκης με την επιστολή που έστειλε έκανε αυτό που λέμε λαϊκά, πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Αντί να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, που οφείλει να κάνει εγχωρίως, πήγε και ήθελε να κάνει μάθημα στην κυρία Φον ντερ Λάιεν και να δείξει ότι χτυπιέται με τις μεγάλες πολυεθνικές στα μαρμαρένια αλόνια. Καλά κάνει και το κάνει αυτό, δεν έχω αντίρρηση. Καλά κάνει και λέει αυτά που λέει, αλλά να κοιτάξει να κάνει αυτά που οφείλει να κάνει εγχωρίως. Γιατί εάν οι μεγάλες πολυεθνικές εκμεταλλεύονται τον ελληνικό λαό, και αυτό είναι πολύ γνωστό, όσοι έχουν σχέσεις με τη λιανική αγορά, το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει με τις τιμολογήσεις στα σούπερ μάρκετ και τις τιμολογήσεις της Νεσλέ και των άλλων μεγάλων πολυεθνικών. Αν σημαίνει αυτό με τις μεγάλες πολυεθνικές, σημαίνει εξίσου και με τις μεγάλες ελληνικές εταιρείες, για τα μέτρα μας μεγάλες, οι οποίες ελέγχουν βασικές αγορές και βασικούς κλάδους της οικονομίας. Εκεί να παρέμβει. Το ελληνικό κράτος έχει κάθε δυνατότητα να το κάνει, να σταματάει κανένας. Επιλογή είναι να παρέμβει, να ενδυναμώσει τους ελέγχους που υπάρχουν, τις επιτροπές που έχουμε, την Τροπή Ανταγωνισμού και το καθεξής, και να λάβει μέτρα. Αυτά λέει η βασική θεωρία. Να λάβει μέτρα για να έχουμε προστασία των καταναλωτών και να μην υπάρχει αυτός ο απίστευτος, η απίστευτη συνεργασία των μεγάλων εταιρεών για να βγάζουν κέρδη. Τα κέρδη, να ξέρετε, στη χώρα μας, αυτά που λένε τα κέρδη της ντροπής, αυτά τα κέρδη της εκμετάλλευσης, τα κέρδη της απληστίας, όπως ονομάζονται, είναι από τα μεγαλύτερα, αν όχι τα μεγαλύτερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ποσοστό. Θα σας πει όμως κανείς ότι για πρώτη φορά είδαμε μια κυβέρνηση να βάζει πρόστιμα σε διάφορες εταιρείες οι οποίες παρουσίασαν υπερκέρδη, που σκορκέρδισαν, ας πούμε. Καλά έκανε, αλλά τα πρόστιμα πρέπει να έχουν και αποτελεσματικότητα. Και δεν φαίνεται να υπάρχει αποτελεσματικότητα εδώ. Πολύ πιο αποτελεσματικό όμως θα ήταν να πάρει μέτρα για να έχουμε κάποιο είδους διαφάνεια. Η διαφάνεια, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντική εδώ. Οι μεγάλες εταιρείες συνεννοούνται με πάρα πολλούς τρόπους. Μπορούμε να παρέμβουμε και να παρέμβουμε. Εκείνο που θα πρέπει επίσης να υπολογίσει η κυβέρνηση και να κάνει, αν θέλει πραγματικά να παρέμβει, είναι να αλλάξει τη δομή της αγοράς. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις ΗΠΑ, που έχει δόντια, αλλάζει, διαλύει ολόκληρες εταιρείες. Γιατί το. Εκεί, κύριε Λαπαβίτσα, κυνήγησαν και έριξαν κάτι πρόστιμο μαμούθ στον Ντόναλντ Τραμπ. Και ήταν και πλανητάρχης όταν ήρθε. Αυτά λοιπόν που σας λέω δεν είναι θέμα. Α, ξέρετε, έχουμε ελεύθερη οικονομία και είναι η οικονομία της ελεύθερης αγοράς και άρα δεν γίνεται. Μια χαρά γίνεται στην πιο ελεύθερη οικονομία από όλες. Ναι. Μια χαρά γίνεται αυτό. Το ότι δεν γίνεται είναι απόρρια συμφωνίας και πολιτικής και κοινωνικής ισχύως. Η κυβέρνηση έχει διάφορα στηρίγματα. Θέλει να τα έχει και γι' αυτό δεν προχωράει σε αυτό. Ένα τελευταίο για την ακρίβεια, το οποίο το έχω παραλάβει αρκετές φορές, αλλά πρέπει να λέγεται. Η ακρίβεια πονάει, όχι μόνο γιατί ανεβαίνουν οι τιμές και βγάζουν υπερκέρδη οι μεγάλες εταιρείες, αλλά και γιατί ο μισθός είναι χαμηλός. Αν ο μισθός ήταν ψηλός, δεν θα ενοχλούσε η ακρίβεια. Αλλά έχουμε μια χώρα που έχει εξαιρετικά χαμηλούς μισθούς, το δεύτερο χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς να μην πονάει η ακρίβεια? Βεβαίως. Όταν ο άλλος βγάζει υπερκέρδη, διαχειριζόμενος στις τιμές και δόντας προς τα πάνω, και εσύ έχεις το δεύτερο χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πονάει η ακρίβεια. Βεβαίως. Θέλει λοιπόν μέτρα για τον μισθό. Αυτό σημαίνει επαναφορά των κλαδικών και συλλογικών συμβάσεων. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος. Για να μην έχουμε τα φοβερά φαινόμενα που έχουμε στην αγορά. Και όχι η αύξηση του κατώτατου βηματάκι, έτσι, κύριε Λαπαβίτση. Δεν είμαστε κατά αυτού. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι η απάντηση αυτό. Ναι. Βεβαίως να ανέβει ο κατώτατος. Βεβαίως. Για να προστατευτούν οι πλέον αδύναμοι και οι πλέον χαμηλόμισθοι. Βεβαίως πρέπει να γίνει αυτό. Και για να βοηθηθεί και ο μέσος. Γιατί ο κατώτατος, ξέρετε, τραβάει τον μέσο προς τα πάνω. Αλλά καταλαβαίνετε, ο καλύτερος γνώστης αυτών των καταστάσεων και προστάτης του μισθού είναι ο ίδιος εργαζόμενος. Αν έχει τη δυνατότητα να οργανωθεί και να κάνει κλαδικές και συλλογικές συμβάσεις, θα καταφέρνει πολύ καλύτερα από το να βασίζεται στο τι θα κάνει η κυβέρνηση για τον κατώτατο μισθό. Και την ίδια ώρα, πέραν από την ακρίβεια, έχουμε και άλλου είδους προβλήματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως, και στη χώρα. Είναι το μεταναστευτικό. Βλέπουμε πως έχει εργαλοποιηθεί και ακόμα χειρότερα. Αυξάνονται οι ακροδεξιές και
πολύ άκρες φωνές μέσα στην Ευρώπη και έχουν και εξουσία πια, σωστά. Και είναι μια σειρά από προβλήματα που ουσιαστικά φαίνεται σαν να απειλούν το ίδιο το οικοδόμημα της Ευρώπης. Τα προβλήματα αυτά στα οποία αναφερθήκατε είναι έτσι ακριβώς και είναι και άλλα, μπορούμε να τα πούμε, είναι απόρρια της δυσλειτουργίας του οικοδομήματος. Το οικοδόμημα δεν πάει καλά. Είναι σαθρό και έχει εμφανίσει διάφορες δυσλειτουργίες και αυτά που λέτε είναι απόρρια αυτών των καταστάσεων. Εμείς αυτό θέλουμε να πούμε. Ο λόγος για τον οποίο συμμετέχουμε στις ευρωεκλογές ως Ενωτική Πρωτοβουλία, Μέρα 25 και Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, είναι ακριβώς αυτός. Να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πούμε ότι αυτό το πράγμα εδώ δεν κάνει αυτό το οποίο θα κάνει και δεν είναι προς το συμφέρον των ευρωπαϊκών λαών. Και να το καταδείξουμε, να το φωνάξουμε. Γιατί, ξέρετε, το βλέπετε, η Ενωμένη Ευρώπη δεν δίνει στους ευρωπαϊκούς λαούς αυτά τα οποία τους υποσχέθηκε ή αυτά τα οποία νόμιζαν ότι τους υποσχέθηκε. Δεν υπάρχει οικονομική δυναμική, υπάρχει αυταρχισμός, που είναι απίστευτος και στις μεγαλύτερες χώρες. Τα δημοκρατικά δικαιώματα έχουν υποχωρήσει με τρόπο που το ρωτούσατε εμένα πριν από 5 χρόνια, θα έλεγα αυτό δεν θα γίνει. Και όμως γίνεται. Απαγορεύσεις συναντήσεων, απαγορεύσεις συνεδριάσεων και συνελεύσεων, διάφορα πράγματα. Απειλή, αφυλάκηση για ανθρώπους που παίρνουν θέση κατά του Ισραήλ κτλ. Και φυσικά πολεμικά φαινόμενα. Πόλεμος, όξυνση των πολεμικών καταστάσεων στο ίδιο το έδαφος της Ευρώπης. Mm-hmm. Αυτά δεν είναι καλά πράγματα καθόλου και το καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να πάμε και να πούμε ότι αυτό δεν λειτουργεί πια. Να συγκρουστούμε και να ζητήσουμε ανατροπές υπέρ της δικιάς μας χώρας. Τώρα, η σύμπραξη δική σας, θέλω να το ρωτήσω αυτό, γιατί οι οικονομολόγοι γενικώς μας έχετε δώσει την αίσθηση ότι πολλές φορές διαφωνείτε σε πολλά. Δύο οικονομολόγοι, τέσσερις απόψεις. Ακριβώς. Και στο μοτίβο αυτό που είπατε, κύριε Λαπαβίτσα, δεν ξέρω και η δική σας σύμπραξη και ο Γιάννης Βαρουφάκης, οικονομολόγος. Είναι πάρα πολύ γνωστός, έγκριτος. Τα βρίσκεται στις θεωρίες, έτσι, στη γενικότερη φιλοσοφία. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου το ρωτάτε αυτό, γιατί εγώ και ο Γιάννης γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Πριν τα πολιτικά. Mm-hmm. Πριν τα πολιτικά, είπατε. Ναι, πριν να ασχοληθούμε με την πολιτική με τον τρόπο που ασχοληθήκαμε την προηγούμενη δεκαετία, αλλιώς αυτός, αλλιώς εγώ, αλλά πριν από αυτό. Εγώ και ο Γιάννης είχαμε διαφορετικές απόψεις για το πώς πρέπει η Ελλάδα να αντιμετωπίσει την κρίση που αντιμετώπισε την προηγούμενη δεκαετία. Και διαφωνήσαμε και δημόσια. Δεν του χαρίστηκα, ούτε μου χαρίστηκε. Μα γι' αυτό το ρωτάμε κι εμείς. Και καλά κάνετε. Αλλά. Η διαφωνία, ξέρετε, δεν είναι απαραίτητα. Δεν σημαίνει ότι ανήκουμε σε άλλα στρατόπεδα ή τέλος πάντων γίναμε εχθροί ή οτιδήποτε άλλο. Διαφωνήσαμε για το πώς πρέπει, τι πρέπει να κάνει η χώρα. Είναι υγιές πράγμα αυτό. Και κάναμε και αποτίμηση. Ο Γιάννης παραδέχτηκε τι σφάλματα είχε κάνει. Εγώ παραδέχτηκα τι λάθη κάναμε στο χειρισμό των καταστάσεων μετά. Άρα κάνετε αυτό και την αυτοκριτική. Αποτίμηση περισσότερο. Αποτίμηση. Ναι, αποτίμηση των πράξεων και των κινήσεων. Αλλά αυτό που να σας πω ότι συμφωνήσαμε και οι δύο, ότι η πορεία που ακολούθησε η χώρα μας από το 2015 και μετά είναι μια πορεία που την βάζει σε τέλμα. Uh-huh. Που δεν λύνει τα προβλήματά της, που δεν δημιουργεί νέο πεδίο, που δεν, τέλος πάντων, δεν μας βάζει σε αυτό που όλοι θέλουμε να δούμε, να είναι ένας καινούργιος ορίζοντας. Συμφωνήσαμε σε αυτό και συμφωνήσαμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχει εξοκύλει, έχει αποτύχει. Mm-hmm. Και άρα εμείς θα πάμε για να κάνουμε αυτό. Συμφωνήσαμε σε αυτό. Αυτό για μένα είναι η βάση οποιασδήποτε υγιούς ενωτικής προσπάθειας. Εάν δεν γίνει αυτό, δεν υπάρχει ενωτική προσπάθεια. Το λέω αυτό γιατί στην Ελλάδα όλοι μιλάνε, και ειδικά στην ελληνική αριστερά, όλοι μιλούν για ενωτικές προσπάθειες. Δεν έχω ακούσει κανένα. Όλοι είναι υπέρ της ενότητας. Στη θεωρία. Βέβαια. Στη θεωρία. Στην πράξη όχι. Γιατί κανένας δεν έχει ποτέ άδικο. Και αν δεν έχεις ποτέ άδικο, πώς να κάνεις ενότητα με τον άλλο. Όταν δεν έχεις άδικο για τίποτα, είναι σαν να λες. Κοίταξε να δεις, άνοιξα και σε περιμένω. Γιατί έχω δίκιο, θα αναγνωρίσει το δίκιο μου και θα έρθει. Δεν γίνεται η ενότητα έτσι. Εμείς το κάναμε πράξη. Ο Γιάννης παραδέχτηκε αυτά που παραδέχτηκε και το Μέρα το ίδιο. Εμείς και εγώ προσωπικά σφάλματα τα οποία έχουμε κάνει και λάθος εκτιμήσεις. Αυτό είναι μια υγιής βάση. Και αυτό κάνουμε. Εμείς είμαστε πραγματική ενωτική πρωτοβουλία. Άρα η σύμπραξη των δύο οικονομολόγων σε αυτή την πολιτική σύμπραξη της ευρωεκλογίας θα πάει καλά. Αρμονικά. Τώρα βέβαια μένει να δούμε, κύριε Λαπαβίτσα, αν θα πάει καλά και όλη η κίνηση, με δεδομένο ότι για παράδειγμα το Μέρα 25 δεν τα κατάφερε στις εθνικές εκλογές. Βεβαίως. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Η προσπάθεια ξεκίνησε από εδώ και καιρό. Και στις κοινοβουλευτικές εκλογές, τις οποίες δεν τα κατάφερε τότε η συμμαχία Μέρα 25 με τη συμμαχία για τη ρήξη, που δεν τα κατάφερε,
είχε τους λόγους της και πολλοί από αυτούς τους λόγους είχαν να κάνουν με το πώς έγινε και η σύμπραξη. Ήταν νωρίς, δεν λειτουργήσε καλά. Σήμερα είναι πολύ πιο προχωρημένα τα πράγματα, πολύ πιο βαθιά η ενότητα και η σύμπραξη, πολύ καλύτερη αντίληψη του έχουμε να πούμε, πολύ πιο ισοβαρής ο καταμερισμός των ρόλων κτλ. Λειτουργούμε πολύ καλύτερα γιατί και αυτό μαθαίνετε, να ξέρετε. Δεν είναι απλό πράγμα. Η ενότητα και η πολιτική και η εκλογική σύμπραξη δεν είναι απλό πράγμα. Ο κόσμος νομίζει ότι είναι εύκολο, είναι καθόλου εύκολο. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν μάθαμε να το κάνουμε και το κάνουμε με πολύ μεγαλύτερη επιτυχία. Το πρόβλημά μας σε αυτές τις εκλογές μέχρι τώρα ήταν η έλλειψη αναγνωρισιμότητας. Γιατί, για να τα λέμε όλα, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα κεντρικά. Mm-hmm. Υπάρχει ένα ιδιότυπο εμπάργκο. Μην κοιτάτε τι κάνετε εσείς στα περιφερειακά. Εμείς πάντως είμαστε. Στα περιφερειακά, τα περιφερειακά μέσα είναι ό,τι πιο υγιές υπάρχει στην επικοινωνία στην Ελλάδα. Είναι, η διαφορά είναι τεράστια. Αλλά άλλα τα περιφερειακά, άλλα αυτά των Αθηνών. Για να τα λέμε όπως είναι. Εκεί υπάρχει μια. Δεν ξέρω πώς ακριβώς να το περιγράψω. Αυτό για μας είχε μεγάλο κόστος, γιατί αν δεν έχεις αναγνωρισιμότητα, όλες δεν ξέρει καν ότι υπάρχει. Mm-hmm. Όσο μαθαίνουν ότι υπάρχουμε όμως. Τόσο πιο θετικά αντιδρούν και αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Το δημοσκοπικό μας παρόν είναι πολύ ισχυρότερο σήμερα από ό,τι ήταν πριν 3 εβδομάδες. Και θα γίνει ακόμα ισχυρότερο 2 εβδομάδες που έρχονται. Εγώ πιστεύω ότι θα μπούμε στην Ευρωβουλή και αν μπούμε, να ξέρετε, έχουμε συμφωνήσει εκ προημίου την έδρα που θα βγάλουμε, αν είναι μία, μακάρι να είναι και δύο, αλλά δεν το νομίζω, την έδρα που θα βγάλουμε θα τη σπάσουμε στα 3. Όπα. Δηλαδή, οι ευρωβουλευτές υπηρετούν για 5 χρόνια. Σωστά. 60 μήνες. Mm-hmm. Εμείς θα βάλουμε τους 3 πρώτους σε σταυρούς. 20-20-20. 20 μήνες στις Βρυξέλλες φτάνουν και περισσεύουν. Για να πας και να κάνεις την αντιπολίτευση, γιατί την αντιπολίτευση θα κάνουμε. Μισό λεπτό, κύριε Λαπαβίτσα, φτάνουν 20 μήνες τώρα για να μάθει κάποιος τα κατατόπια, τους διαδρόμους, τα πρόσωπα, τις γνωριμίες. Φτάνουν. Μια χαρά όταν έχει ήδη γνώση του τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και του πώς λειτουργεί. Γιατί εμείς έχουμε ανθρώπους στο ψηφοδέλτιο που είναι ισχυροί. Έχουν γνώση, δεν έχουμε βγάλει το ψηφοδέλτιο με βάση δημοφιλία και. Μην σας πω τώρα. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, τους influencers. Ναι, εμείς δεν κάναμε τέτοιο πράγμα. Εμείς κάναμε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο είναι ισχυρότατο. Να το δείτε. Στη βάση αυτή λοιπόν 20 μήνες φτάνουν και περισσεύουν. Και θα αποφευθούν και διάφορα άλλα των Βρυξελών, τα οποία είναι κάθε άλλο παρά υγιή. Γιατί αυτή η Ευρώπη που σας περιέγραψα πριν δεν είναι μόνο ότι δυσλειτουργεί. Μέσα στη λειτουργία της παρουσιάζει και φαινόμενα βαθιάς αρρώστιας. Mm-hmm. Η διαπλοκή των μεγάλων εταιριών με τη γραφειοκρατία των Βρυξελών και με την κυρία Φον ντερ Λάιεν καβάλα στην Κομισιόν, τη γράφουν οι εφημερίδες και την έχει πάρει χαμπάρι και η εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κυνηγάει την κυρία Φον ντερ Λάιεν αυτή τη στιγμή. Όχι ότι εμείς κινδυνεύουμε από διαφθορά, αλλά μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο 20 μήνες φτάνουν και περισσεύουν. Θα πεις αυτά που είναι. Θα κάνεις την κριτική σου, θα ασκήσεις και θα έρθει ο επόμενος, θα ανοίξουν περισσότερες φωνές, είναι πιο δημοκρατικό και πολύ καλύτερο για τη χώρα μας το αποτέλεσμα. Άρα, μέρη και η σύμπραξη των οικονομολόγων θα πάει καλά και γκρίνιες δεν θα υπάρχουν γιατί έχουν βάλει τις δικλείδες με το μοίρασμα αυτό. Αυτό. Ωραία, τα έχετε. Μια χαρά. Τα έχετε σκεφτεί. Μα σας είπα, αυτή η φορά αυτή είναι πολύ πιο αποτελεσματικό, πολύ πιο συμπαγές. Και είναι, για μένα είναι η μόνη αισιόδοξη κίνηση αυτή τη στιγμή στην ελληνική πολιτική ζωή. Γι' αυτό και δέχτηκα να συμμετέχω μετά από 9 χρόνια απουσίας από τα εκλογικά πράγματα. Αυτό τώρα βέβαια είναι και ένα ερώτημα, κύριε Λαπαβίτσα. Δεν ξέρω βέβαια τι χρόνο έχουμε. Έχουμε νομίζω 2 λεπτά και οριακά. Αλλά είναι ένα ερώτημα. Έτσι. Διότι εσείς είστε ένας διακεκριμένος οικονομολόγος, το είπαμε, αλλά είστε και ένας καθηγητής πανεπιστημίου εγνωσμένης αξίας. Και παρόλα αυτά αφήνετε πάλι στην άκρη τα επάγγελμά σας και βουτάτε και πάλι στην πολιτική. Γιατί? Χαίρομαι που το ρωτάτε. Μερικοί από εμάς πιστεύουμε στην κοινωνική προσφορά. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά μερικοί από εμάς το πιστεύουμε. Το έχουμε από μικροί. Και μερικοί από εμάς μπήκαμε και στην αριστερά όταν ήμασταν μικροί, μάθαμε αυτά. Ρομαντικό ακούγεται. Δεν είναι καθόλου ρομαντικό. Έχει να κάνει με το τι πιστεύεις ότι χρωστάς στον τόπο σου, τι πιστεύεις ότι χρωστάς στη χώρα που σε μεγάλωσε, τι πιστεύεις ότι χρωστάς στους δικούς ανθρώπους κτλ. Έχει να κάνει με αυτό. Για μερικούς από εμάς αυτό έχει ακόμα σημασία. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς και θέλω να προσφέρω. Να δώσω όσο αυτό που μπορώ και αν θέλει βέβαια και το εκλογικό σώμα. Μόνος μου, εγώ μπορώ να θέλω ό,τι θέλω. Αλλά άμα θέλει. Προφανώς.
Αυτό έχει για μας μεγάλη σημασία. Για όλους μας έχει μεγάλη σημασία στο ψηφοδέλτιο. Δεν είμαι μόνο εγώ. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να το λέτε βεβαίως, γιατί ξέρετε, συνήθως έχουμε συνηθίσει αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική να έχουν μια άλλη αφετηρία. Κάθε άλλο, δεν υπάρχει αυτό για μένα. Τη δουλειά μου την έχω, σπίτι έχω, οικογένεια έχω. Εγώ αφήνω πράγματα για να το κάνω αυτό. Δεν πρόκειται να πάρω, ούτε με ενδιαφέρει και όλα ποτέ υπουργεία και τέτοια δεν με ενδιαφέρουν ποτέ. Αυτό που θέλω είναι. Έχω ορισμένες ιδέες, ορισμένες προτάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που, τους οποίους είμαι συνεργάτης και έχουμε συντροφικότητα και θέλουμε να προσφέρουμε, να παρουσιάσουμε λύσεις και απαντήσεις να κρίνει το ελληνικό εκλογικό σώμα. Αν Σωστή. Θέλει, εμείς θα πάμε και θα κάνουμε τη δουλειά μας εκεί. Λοιπόν, κύριε Λαμπαβίτσα, σας ευχαριστούμε πολύ γιατί έχετε να πάτε κατευθείαν στην πλατεία Δασκαλογιάννη η εκδήλωση σε 7 η ώρα, έτσι 7 η ώρα. Τώρα σε λίγο. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και συγγνώμη που σας κρατήσαμε λίγο περισσότερο. Να μας περιμένετε. Ίσα χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.